Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε σήμερα δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, ένα για την Master League, το οποίο θα διεξαχθεί τώρα μεταξύ Ντάρι Ντάρι και Orlando Tragic, ενώ συνέχεια έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι ενδιαφέρον για την Development, πολύ σημαντικό για το πλασάρισμα στα play. Θα κοντραριστούν οι Bold Online με τους Chicken Nuggets. Πρώτη επίθεση για τους Ντάρι Ντάρι, αφού οι Tragic δεν μπόρεσαν να βρουν το στόχο νωρίτερα. Ένα άστοχο σουτ από το Σιβαστάκι, μάχεται ο Φανατάς. Η κατοχή είναι για τους Tragic. Πηγαίνει μέχρι μέσα ο Γκίνι. Τελειώνει τη φάση ο Γκίνι και κάνει το σκορ 2-0. Αυτό ήταν το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. Στη Βαχτάκης δημιουργεί με split out ακόμα μία πάσα και ο Αναστόπουλος εκτελεί για 3 και εστοχή. Κάνει το σκορ 3-2. Ο Αναστόπουλος, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι και απέναντι Submarine στη νίκη που πέτυχαν την προηγούμενη Πέμπτη η Ντάρι Ντάρι. Μία νίκη η οποία μπορεί να αλλάξει όλους τους σχετισμούς πρωταθλήματος, γιατί διαφοροποίησε πλήρως την κατάσταση στην κορυφή. Από εκεί που ήταν πρώτοι οι Yellow Submarine και φαινομενικά κρατούσαν την τύχη στα χέρια τους, τώρα με τα υπάρχοντα δεδομένα είναι πρώτοι οι Orlando Tragic και μένει να δούμε αν οι Ντάρι Ντάρι μπορούν να ρίξουν στο καναβάτσο και τους Tragic. Αστόχησε ο Ξούλος, προσπάθησε και το follow, αλλά δεν τα κατάφερε ο Αναστόπουλος. Ξαναπάς έχασε το control. Στη Βαχτάκης ανοίγει τον εφνιδιασμό, πατάρει πίσω από την πλάτη για τον Ξούλο. Η μπάλα βρίσκει σε πόδι αντιπάλου, στον Δημήτρη τον Κυριαζή. Η κατοχή λοιπόν περνάει και πάλι για τους Γλάρους. Λέγαμε λοιπόν ότι εδώ ο Αναστόπουλος ξανά για 3-6-2. Οι Ντάρι Ντάρι, οι οποίοι έχουν απουσίες σήμερα, λείπει ένας σημαντικός παίχτης όπως ο Στεργίου, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στους Γκέλο Σαμαρίνι. Κλέβουν την μπάλα οι Ντάρι Ντάρι, οι οποίοι έχουν πει καλά στο ματς. Ξούλος θα πάρει αυτό το σουτάκι μέσα σε απόσταση και θα ευστοχήσει. Ωραίο jump shoot, 8-2. Οι Ντάρι Ντάρι που νομίζω ότι έδωσαν ένα καλό μάθημα στις κορυφαίες ομάδες αυτής της λίγκας, ότι δεν πρέπει να τους υποτιμούν. Να δούμε αν το πάθημα των Yellow Submarine έχει γίνει μάθημα για τους Tragic σήμερα. Κυματάς. Έχει στην πλάτη του τον Αποστολόπουλο. Εύκολα ρολάρει στην πλάτη του. Είναι πιο δυνατός με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Θα πάρει το foul και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Ένας τομέας στον οποίο θα λέγαμε ότι ο Καναδάς δεν είναι και τόσο καλός. Δύο βολές για τον Θοδωρή Καναδά, έναν εκ των κορυφαίων σέντερ του μπασκετάκι Πάτρας. Αστοχή στην πρώτη. Έχει ακόμα μία. Έξω και η δεύτερη, στο ποσοστό του. Ξούλος μαζεύει το rebound. Αφήνει στον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος θα πάρει ένα πικ, θα εκτελέσει και πάλι για 3. Όχι, θα. Έβαλε τα δύο πρώτα. Έχασε την ευκαιρία να στέλνει την ομάδα του. Το είναι 9, Γκίνι. Κυριαζής και πάλι ο Γκίνι. Θα πάρει ένα screen από τον Καπόνι και θα τελειώσει τη φάση με αυτό το runner για να κάνει το σκορ 8-4. Μειώνει στους 4 πόντους double score για τους Ντάρι Ντάρι, οι οποίοι είναι μόλις 6 άτομα σήμερα, και μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Σιβαστάκης βγάζει έξω, Χριστοδουλόπουλος για 3, άστοχος, rebound του Καπόνι, ο οποίος ουσιαστικά πήδηξε μόνος του εδώ. Γίνει για τον Κυριαζή. Κυριαζής για τον Παπαγεωργίου, εκτελεί για 3 ο Παπαγεωργίου, rebound αμυντικό από τον Αποστολόπουλο και γρήγορα η μπάλα κινείται στην άλλη πλευρά. Προωθεί τον εφνιδιασμό, προσπάθησε να το κάνει ο Αποστολόπουλος. Ωστόσο είχαν επιστρέψει οι Tragic, ο Χριστοδουλόπουλος δεν μπορεί να πάει μέχρι μέσα γιατί έβαλε πολύ σωστά
τα χέρια του στην μπάλα του Παπαγεωργίου. Είναι πως η κατοχή περνάει και πάλι για το Στράτζικ με τον Γκίνη να αναλαμβάνει το κατέβασμα. Αφήνει στον Κυριαζή. Κυριαζής και πάλι για τον Γκίνη. Κλέβει από μπροστά καταπληκτικά, μαεστρικά, αυτοκρατορικά ο Χρυστοδουλόπουλος. Αστοχή στο lay-up, επιθετικό rebound του Στιβαχτάκη που τελειώνει με το ταμπλό για το 14. Ο Στιβαχτάκης ο οποίος είναι ένας παίχτης all around που προσφέρει σε όλους τους τομείς της στατιστικής και είναι πολύ σημαντικό για τους Ντάρι, ειδικά σε ένα παιχνίδι που έχουν τόσες πολλές απουσίες, να τραβήξει κουπί αυτός αλλά και ο Ξούλος. Κανατάς και πάλι με τον Αποστολόπουλο θέλει να πάρει το δεύτερο του φάουλ, τελικά πασάρει στον Καπόνη. Κακό το τελειωμά του, ο Ξούλος θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Ο Ξούλος έχει τον Παπαγεωργίο κοντά του, περνάει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι, τελικά πήρε το φάουλ. Βολές για τον Ξούλο, καλό ξεκίνημα για τους Νταρι. Οι οποίοι παίζουν αλέγρο μπάσκετ μέχρι στιγμής. Αλλαγές. Έχουμε αλλαγές. Ο Γκίνη θα κάτσει στον πάγκο, Μπολάνο θα περάσει το παιχνίδι. Έξω η πρώτη βολή από τον Ξούλο. Θα βάλει τη δεύτερη. 11-4 στο σύν 7 η Νταρι. Καπώνει κάτω από το καλάθι. Δεν μπορεί να σκοράρει, αμυντικό το rebound από τον Στιβαχτάκη. Μπορεί να το είναι και φάουλ εκεί. Μπάλα που πηγαίνει στον Αποστολόπουλο που αφήνει για τον Στιβαχτάκη. Πολύ γρήγορα θέλει να κατεβάσει για να φτιάξει ανοργάνωση την αντίπαλη άμυνα και το φέρει στον Ξούλο στο φτερό. Περνάει χαμηλά στον Αποστολόπουλο. Πάρα πολύ καλή πάσα του και το καλάθι δεν θα έρθει από τον Χρυστοδουλόπουλο. Υπάρχει όπως επιθετικό rebound από τον ίδιο. Το μακρινό rebound μετά το τύπινγκ του Αποστολόπουλο. Πολύ ωραία πάσα του Χρυστοδουλόπουλου και ο Αποστολόπουλος τελειώνει τη φάση από κοντά για το 13-4. Οι Νταρι έχουν κάνει ένα εκοφαντικό ξεκίνημα. Ξεκινούν από εκεί που σταμάτησαν την Πέμπτη. Ζανιάς για τον Κανατά. Βγαίνει μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει, rebound του Ξούλου. Ο αφήνει στο Στιβαχτάκη. Και τώρα ο Χρυστοδουλόπουλος. Κοντά του ο Αποστολόπουλος, κλέβει ο Μπολάνο. Ο οποίος εκτός από διαιτητής είναι και παίχτης. Οι επιδόσεις του σαν παίχτης είναι ανάλογες με τις επιδόσεις του σαν διαιτητής. Αν είναι καλός ή κακός, το αφήνω στην κρίση. 13-4 το σκορ, 4-20 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μπολάνο. Παπαγεωργίου αφήνει στον Κανατά μέσα στο καλάθι. Κανατάς και πάλι με τον Αποστολόπουλο που ακόμα μια φορά του παίζει καλή άμυνα. Αν χάσουνε, Αναστόπουλος. Εξακολουθούν να του δίνουν χώρο. Φοβερή πάσα προς τον Τσόλι από τον Αποστολόπουλο και ο Τσόλι σκοράρει για το 15-4. Σκιαβλίζουμε την μπάλα, σκιαβλίζουμε την μπάλα από τους παίχτες που σε σχέση με πέρυσι δεν κάνει τόσο καλή σεζόν. Πρέπει να είναι στο πλέον. Κανατάς και πάλι γυρίζει, κάποια στιγμή θα έμπαινε. Ο Κανατάς ο οποίος είναι ένας παίχτης που συνεχώς με τις κινήσεις του αποκτά πλεονέκτημα και βρίσκεται σε καλό σημείο. Το θέμα είναι ότι είναι λίγο ασύμβαλος στα τελειώματα. Αναστόπουλος, 15-6 διαφορά ξανά έπαιξε μονοψήφιο. Στιβαχτάκης εκτελεί για 2 έχω την εντύπωση. Rebound αμυντικό από το Ζανιά. Και τώρα Σκιαβλής θέλει να ανοίξει τον εμβολιασμό. Πέρασε ο Σκιαβλής. Καλή άμυνα από τον Αποστολόπουλο ψηλά και ο Στιβαχτάκης μαζεύει το rebound. Παίρνει και το φάουλ από τον Ζανιά, ο οποίος με αυτά τα πλάγια βήματα
ουσιαστικά έκλεισε το χώρο με αντικανονικό τρόπο στον αντίπαλό. 15-6 σκορ, θα επιστρέψει στο παιχνίδι ο Χιλ, υπάρχει time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, επιστροφή στο παιχνίδι μας, 15-6 το σκορ, 2-52. Χρυστοδουλόπουλος. Κοντά τον Μπολάνο και τώρα Αναστόπουλος μένει με το Ζανιά. Αναστόπουλος για 3. Φιλόδοξο. Μπολάνο μαζεύει και αφήνει στο Σκαμπλή. Ο Σκαμπλής μέτρ του να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και να προσπαθεί να δημιουργεί ρήγμα σε τέτοιες περιστάσεις. Ο Σουτέρ δεν είναι τόσο καλός και εδώ το αποδεικνύει ριμπάουντ από τον Τσόλι. Ξούλος επιταχύνει, βάζει στο τούρμπο. Κακό το τελειωμά του, δεν υπάρχει φάουλ. Σκαμπλής τώρα τρέχει στην άλλη πλευρά. Επιθετικό φάουλ είναι αυτό και πολύ σωστά το σφυρίζει ο Πολύπυρος Καμίτσος. Ο Σκαμπλής, ο οποίος επιτάχυνε και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, ο οποίος στήθηκε πάρα πολύ έξυπνα. Αναστόπουλος κατεβάζει. Αναστόπουλος. Ωραία, πάσα του Αποστολόπουλο. Περιμένει ο Αποστολόπουλος για το pop-out. Step back και εκτέλεση. Κακή επιλογή εδώ από τον Χριστοδουλόπουλο. Το πίστεψε, το πήρε όταν το έβαλε. Παπαγεωργίου. Περιμένει ο Μπολάνο στη γωνία. Τελικά επιλέγει τον Ζανιά. Βήματα από το Σκαμπλή. Δεύτερο συνεχόμενο λάθο από τον Στέλιο Σκαμπλή. Ο οποίο ξαναλέω πέρυσι έκανε μια αδιανόητα καλή σεζόν. Τον βοήθησε πολύ και το crossfit που έκανε πέρυσι. Φέτο έκοψε το crossfit, τραυματίστηκε κιόλα. Και δεν κάνει τόσο καλή χρονιά. Αναστόπουλος. Βγάζει έξω ο Χριστοδουλόπουλος με καλύτερες συνθήκες. Ούτε τώρα. Rebound από τον Καλήφα. Καλήφας. Ένα θηρίο μέσα στην ρακέτα. Ωραία προσπάθεια από τον Ζανιά. 15-8. Χαντός του Αποστολόπουλου με τον Ξούλο. Αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ από τον Γαλίφα. Και δύο βολές. Ο Γαλίφος, ο οποίος παίζει ένα από τα τελευταία του παιχνίδια με τους Ορλάντο Τρέτ. Τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στους πρωταθλητές της Development League. Μην αρίστε. Ξούλος είναι πολύ άτυχος στην πρώτη βολή. Μπάλα με σαδιστικό τρόπο πέφτει εκτός. Η δεύτερη τον έφτισε. Άτυχος ο Ξούλος, δεν παίρνουν τίποτα από αυτές τις βολές. Και τώρα ο Γαλίφας γυρίζει. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Πολύ εύκολη δουλειά για αυτό το θηρίο. Ποια ομάδα να έχει στα σέντερ τη τον Κανατά και τον Γαλίφα. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Φαλ Μιλουτίνο. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Φοβερή προσπάθεια από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος πήγε να βάλει ένα απίστευτο καλάθι, δεν κατάφερε. Εφηδιακός με το Ζανιά, πάει απέναντι στον Ξούλο. Τρέχουν το δικό τους 8-0 σερί και τώρα θέλουν να βγάλουν μια τελευταία άμυνα. Χριστοδουλόπουλος, η πάσα έξω στη Σιβακτάκη, στάρ για 3, airball, rebound στα μπλή. Η πάσα πλειασμού, Ζανιάς, μπορούσε να πάει στο λέει άπεδο ο Ζανιάς, δεν αντιλήφθηκε το χρόνο, και το έχασε. Τέλος πρώτης περίοδου, 15-12, οι Tragic ανέκαμψαν και έχουν μειώσει τους 3. Γυρίζουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Χαρίς Αντώνης, ναι. Επιστρέψαμε. Και τη συνέχεια της αναμέτρησης, 15-12 το σκορ. Προβάδισμα 3 πόντων για τους Ντάρι.
οι οποίοι είχαν προηγηθεί και με 11, 15-4. Η διαφορά τώρα έχει πέσει στους 3. Ο Λιβαστάκης θέλει να την στείλει, όχι δεν θα τελειώσει όμως η φάση. Κάνει μια πάσα στον Τσόλι, ο οποίος δεν πρόλαβε την μπάλα. Μπήκε ο Πατρινός, ο οποίος άρχισε να έρθει σήμερα, δεν έδωσε και την καθιερωμένη συνέντευξη. Γίνει μέχρι μέσα. Αυτός ο ρομπότ δεν πατάει μάνα. Έχει ο ρομπότ. Μόλις το κάνει. Δεν μπορεί τώρα να σκοράρει ο Ξούλος. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Νταρι-Νταρι. Επαναφορά με τον Στιβαχτάκη, θα δώσει τον Χρυστοβουλόπουλο. Ο Χρυστοβουλόπουλος θεωρητικά μπορεί να πάει στα πόδια απέναντι στο Γαλίφα. Μένει με τον Πατρινό, στέγεται στον αέρα. Ο Πατρινός ανταπεξέρχεται και βγάζει την άμυνα. Άστοχος μέχρι τώρα στο μάτσο ο Χρυστοβουλόπουλος. Ελεύθερο τρίποντο από τη γωνία για το πρώτο προσπέρασμα των Τράτζικ. Ο Ζανιάς δεν σκοράρει. Διορθώνω, είχαν προηγηθεί και 2-0 οι Τράτζικ. Έπειτα ακολούθησε ένα σερί 15-2 για να πάνε οι Ντάρι-Ντάρι στο 15-4 και τώρα είμαστε στο 15-14. Αναστόπουλος για 3, παίρνει και πάλι τόπλο του, τρίτο του τρίποντο στο μάτς και ο Γκίνι υποτικά πάει και του δίνει και το χέρι. 18-14 με τον Αναστόπουλο να μας μαθαίνει την προπαίδεια του 3, έχει πετύχει ήδη 3 τρίποντα. Γαλίφας. Λάθος του Γαλίφα, κλέβει ο Αναστόπουλος, ο οποίος κάνει καλή δουλειά και στην άμυνα. Προσπαθεί από πίσω ο ιδιαίτερα οξυδερκής Πατρινός να κλέψει την μπάλα. Στη Βαστάκη. Μηματάκι πίσω, δεν εκτελεί, αλλάζει με τον Τσόλι. Τσόλις μένει με τον Γαλίφα, αργή επίθεση Αναστόπουλος εδώ. Ουσιαστικά έπρεπε να κάνει κάτι και άμεσα, δεν είναι δικιά του ευθύνη αυτό το χαμένο σου. Γίνει στο ανοιχτό γήπεδο, καλά. Δεν μπόρεσε ο Ξούλος να παίξει την άμυνα στην κατακόρυφο. Τον τιμωρεί ο Γκίνι παίρνοντας το maximum σε αυτή τη φάση. Πήρε πολύ σωστά την επαφή. Πες να έχεις βάλει ένα. Ένα έχει βάλει. Ένα τρίποντο έχει βάλει. Σαν τόσο κύριο Νίγκο, ένα τρίποντο έχει βάλει. Σε όλη τη σεζόν. Ναι. Δεν μας το βάλε. Τι σας το βάλε. 18-16 σκορ. Ένα έχει βάλει. Ένα έχει βάλει. Ένα χιλιάδε. Από γωνία μας, θυμάμαι. Αστοχείο γίνει rebound από τον Παστελόπουλο. Αποστολόπουλος για τον Αναστόπουλο. Θέλει να τρυπήσει την άμυνα. Ωραία βάζει στα χέρια του στην μπάλα ο Γαλίφας. 9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Έχουμε αλλαγή. Κυριαζής θα περάσει θέση του Μπολάνο, ο οποίος δεν φάνηκε και ιδιαίτερα. Απογοητευμένος αποχωρεί. Στη Βαχτάκη στα γωνία, αστοχή. Η Ντάρι Ντάρι που έτσι όπως είναι δομημένο το μάτς και με τις απουσίες που έχουν θα ζήσουν και θα πεθάνουν με το μακρινό του σουτ. Στην αρχή τους πήγαινε καλά, τώρα έχουν πέσει τα ποσοστά τους. Πατρινός γυρίζει. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Φάνος Πατρινός. Χρυστοβουλόπουλος πάει κατά μέτωπο φάουλ αυτό. Ο Πατρινός ο οποίος έπεσε με πολύ ορμή πάνω του και... Να το έβλεπα για αυτό τώρα έτσι. Του έκανε το φάουλ. Έρω. Από Σκοτσιανίτη. Για τον Αποστολόπουλο. Για τον ναι, Χρυστοβουλόπουλο, συγγνώμη. Φάση στην αρχή, τώρα... Παράδειγμα. Όπως έχω ρεκόρ, έξω οι πρώτοι. Έξω η δεύτερη, ακόμα μια φορά που χάνουν δύο βολές. Και όταν κάνεις βολές απέναντι στους Tragic θα το πληρώσεις. Εδώ μια φοβερή συνεργασία και το καλάθι έρχεται από το Ζανιά με αυτό το σαν άλλη ούπ ολόκληρου γηπέδου. 18.
18-18. Την μπάλα στα χέρια του Ξούλου. Φάουλ είναι αυτό από τον Πατρινό που έπεσε άτσαλα πάνω στον Ξούλο. Δεύτερο φάουλ γρήγορα του Πατρινού. Βολές. Standing ovation για τον εξαιρετικό Ζανιά που χειροκροτείται από όλο τον πάγκο τον Τράτζικ. Ναι, για αλλαγή του Παύλου. Ξούλος έχει μία στις 4 και τώρα μία στις 5. Δεν τα έχει καταφέρει καθόλου καλά μέχρι στιγμή από τη γραμμή ο Ξούλος. Ναι. 19-18. Έλα, 20-18 από τον Ξούλο, ο οποίος φτιάχνει λίγο το ποσοστό του στις βολές. Πλέον έχει 3-7. Γαλίπας, πολύ δυνατό αυτό το ματσάπ. Γαλίπας, πολύ ωραία κίνηση. Ένας πύργος μέσα στο ζωγραφιστό. Κάτι σκορ 20-20. Βαχτάκης πέρασε. Βγάζει έξω πολύ καλό το deflection από τη Λιαζή. Την μπάλα θα μείνει στα χέρια των Ντάρι Ντάρι που έχουν 9 δευτερόλεπτα ακόμα για να εκδηλώσουν επίθεση. Ξούλος με τον Πατρινό χρυπάει και πάλι την άμυνα και άλλο φάουλ του Πατρινού, όχι, βήματα από τον Ξούλο. Θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους Τράτζι αν έκανε τρίτο φάουλ ο Πατρινό. Αλλά ο Ξούλος τιμωρήθηκε με παράβαση βημάτων, όπως υπέδειξε ο πολύπυρος κύριος Καμίτσος. Γαλίφας και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ματσά από τον Αποστολόπουλο. Κλέβει μαεστρικά ο Ξούλος. Λάθος όμως, ο Πατρινός ξανακλέβει. Ελεύθερος ο Γκίνη, το σκέφτηκε, το πήρε, το χασε. Ριμπάουντ όμως από τον Γαλίφα. Και πάλι προσπαθεί ο Στιβαχτάκης, κλέβει ο Στιβαχτάκης. Η μπάλα βρίσκει στο σώμα του Γαλίφα και φεύγει εκτός. Την μπάλα στα χέρια του Χριστοδουλόπουλου στη γωνία, Αναστόπουλος. Δεν το πήρε, αν και το σκέφτηκε Χριστοδουλόπουλος. Πέρασε, φάουλ, τρίτο του Πατρινού. Και τώρα, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολλές, ε. Αποβοητευμένο από το παρκέ με 3 φάουλ. Αχρηστεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα πλέον. Θα αναγκαστεί να δει το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα από τον πάγκο. Ένα κόσμο για δύο γάμους. 6 πρώτοι από τον Χριστοβουλόπουλο συνεχίζουν να πετάνε τούβλα από τη γραμμή. Η Ντάρι Ντάρι έχει 3-7 ο Ξούλος, 0-3 ο Χριστοβουλόπουλος, τώρα βάζει μία. 21-20. Συνεχίζουν πάντως και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είναι, θα πηγαίνουμε καλά, είναι στο πνεύμα του αγώνα. Μπολάνο για τον Κανατά. Πλεονέκτημα και με τον Ξούλο. Περιμένει ο Χριστοβουλόπουλος για να έρθει στο WT. Μπολάνο για 3 με καλή καμπύλη ο Χριστός. Αναστόπουλος, Ξούλος transition, όχι, rebound, με το τύπικο Αναστόπουλος βγάζει έξω για τον Χριστοβουλόπουλο και άλλο λάθος. Ο Χριστοβουλόπουλος δεν τα έχει πάει καλά με την στο μάτς. Σκιαμπλής, στον δρόμο τα μισά για να πάμε στο ημίχρονο. Σκιαμπλής, κράτησε και πάσαρε τώρα στον Γαλίφα. Τρίκ με 2 ψηλούς, έξυπνο το φάουλ χαμηλά από το Χριστοβουλόπουλο. Με 2 ψηλούς τώρα η Τράτζικ, από τη στιγμή που βγήκε ο Πατρινός, δεν χαμηλώνουν το σχήμα. Παίζουν και με Γαλίφα και με Κανατά. Ουσιαστικά
κανένας από τους δύο δεν μπορεί να βαφτιστεί τεσάρι. Old school basket. Πάμε σε ένα time out και γυρίζουμε σε λίγο. 4 και 44 που μένουμε για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Η μπάλα στα χέρια του Μπολάνο που έχει κοντά του τον Ξούλο. Ο Ξούλος θα κερδίσει το επιθετικό φάουλ. Νομίζω πιο πολύ το κέρδισε παρά το κάνω Καναδάς. Έξυπνα ο Ξούλος εδώ. Απορρόφησε την επαφή. Και η κατοχή περνάει στον Ταρινταρι. Ξούλος. Πολύ έξυπνος παίκτης. Άριστον Αποστολόπουλος. Αποστολόπουλος με τον Κανατά. Ο Αποστολόπουλος Ισπανίος πηγαίνει κοντά στο καλάθι από την εξωτερία. 3-5 δεν είναι φάουλ. Στάρι για 3. Έβαλε στο φάουλ το μαντικό. Νομίζω ότι θα είναι εδώ. Εδώ κοιτάξτε πόσο ωραία περνάει ο Αναστόπουλος. Πάει απέναντι σε Πολάνο. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Κοιτάξτε εδώ επιστρέφει. Πέφτει το κορμιά για την μπάλα. Καναδάς τώρα βρίσκει ανοιχτό χώρο. Και παίρνει το φάουλ από τον Αποστολόπουλο. Είναι λογική, είχατε σηκώσει τον κόνο ούτω ή άλλω. Ήταν σηκωμένο το κόνο. Καλά, δηλαδή, το ίδιο είναι. Το επόμενο είναι πολύ ούτω ή άλλω. Βολές για τον Θοδωρή Καναδά. 3 και 54 για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος εδώ στο γήπεδο της ΕΑΦ. Καναδάς που νωρίτερα είχε 0 στις 2, 0 στις 3. Δεν είναι το φόρτε του το σουτ. Είναι πολύ καλός, ένας πολύ dominant center και στο κομμάτι του rebound και γενικότερα στις κινήσεις κοντά στο καλάθι. Πάντως εδώ υπήρξε επιθετικό rebound και τώρα ανοιχτή άμυνα και πάλι Καναδάς άτυχος εδώ, rebound από τον Αποστολόπουλο. Στη Βαχτάκης με την μπάλα στα χέρια. Του δίνουν πάρα πολύ χώρο. Στη Βαχτάκης. Δίνει κακή πάσα αλλά θα την προλάβει ο Ξούλος. Δεν έχει πολύ χρόνο, πρέπει να φτιάξει κάτι και άμεσα. Θέλει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Εκτέλεση, άστοχος rebound από τον Καπόνη. Και τώρα ο Σκιαμπλής θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Απέναντι στο Βαχτάκη που τον καθυστερεί όσο μπορεί. Μπολάνο, πολύ ωραία πάσα. Εδώ το τριγωνάκι με Καπόνη και Καναδά. Ούτε τώρα ο Καναδάς. Δεν είναι στην καλημέρα και στο ανοιχτό γήπεδο τελειώνει τη φάση. Για το 23-20 ο Στιβαχτάκης. Time out. Γυρίζουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα που μένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Προβάδισμα 3 πόντων για τους Νταρινταρι. 23-20 και τώρα η μπάλα στα χέρια του Άγγελου Μπολάνο. Παίρνει το σκρίν από τον Καπόνη. Ωραία η πάσα από τον Καπόνη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Ενώ όλοι κοιτούσαν τον Καναδά, ο οποίος είχε τραβηχτεί έξω για πήγε από. Ο Μπολάνο πέρασε μια φοβερή πάσα, η οποία όμως δεν μετουσιώθηκε σε καλάθι. Έκλεψε τώρα ο Καπόνης. Καναδάς κι άλλη πάσα. Αυτή τη φορά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ο Ζανιάς δεν μπόρεσε να την πιάσει. Την μπάλα και πάλι για τους Νταρινταρι. Οι οποίοι λίγο λόγω του καλού τους ξεκινήματος, λίγο λόγω των λαθών και της αστοχίας που έχουν τράτζει κάποια στιγμή που επέστρεψαν, την Νταρινταρι κρατούν πάντα το προβάδισμα. Αναστόπουλος για 3. Καλό ήταν αλλά άστοχο. Ο Αποστολόπουλος στο μακρινό rebound. Το πολυτιμότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ. Στιβαχτάκης. Περνάει, κλείνεται από τον Πολάνο. Καλή άμυνα, 4 δευτερόλεπτα. Ο Σοβλόπουλος πρέπει να στάρει. Πέταξε την μπάλα με ταμπλό, άτυχος. Rebound αμυντικό από το Ζανιά. Προσπαθεί τώρα να τον καθυστερήσει ο Χριστοδουλόπουλος. Παπαγεωργίου Καναδάς γυρίζει. Είδατε και την αντίδραση για Λούμπεν, το μαντρινό. Πάμε Τζάνο, πάμε! Δύο βολές για τον Θόδωρο Καναδά.
Και το έχουμε σε δίπτυρο, το έχουμε εδώ πέρα όμως. Το έχουμε την επόμενη μέρα. Κανατάς. Μία στις πέντε, η πρώτη έφτασε του Κανατάς στο παιχνίδι. Ελά, ελά. Έξω η δεύτερη παραμένει το 23-21. Έλα, μαλάκα. Πέρασε ο Αναστόπουλος, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Rebound Μπολάνο. Παπαγεωργίου για τον Καπόνη. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Παπαγεωργίου. Μπολάνο. Βρίσκει λίγο χώρο, φάουλ χαμηλά. Ο Χριστοδουλόπουλος είχε κλειδώσει τον Κανατά. Κι άλλες βολές για τον Κανατά. Με μία σεξ σήμερα. Ο σέντερ τον Τράτζικ. Και τώρα μία σεξ. Το 3-22 από το μετά. 1,5 λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. Βαστάκης Αναστόπουλος και τώρα πάσα που γίνεται προς τα μέσα. Δεν μπορεί να τελειώσει την πάση. Ο Χριστοδουλόπουλος και άλλο φάουλ του Αποστολόπουλου. Και αν δεν κάνω λάθος το τρίτο του. Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ του Αποστολόπουλου. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον ψηλό, τον Ντάρι Ντάρι. Ουσιαστικά θα βγει πολύ γρήγορα εκτός παιχνιδιού. Και σχάνει τους βολές ο Κανατάς, θα έχουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στη δεύτερη μέρα. Και πούν συνεχώς μέσα στη ρακέτα. Κανατάς μάζευε και ασύν και ρόγκες. Κανατάς ο οποίος βάζει την πολύ. Τρεις στις δέκα. Τάπα εντυπωσιακή του Κανατά. Γεωργίου Ζανιάς απέναντι στον Τσόλι, τελειώνει η φάση 24-23, προβάδισμα 25-23, συγγνώμη, προβάδισμα για τους Ορλάντο Μάγκικ. Πιέζει ο Μπολάνο, κρατάει ο Αναστόπουλος. Φάουλ, κερδίζει ο Αναστόπουλος από τον Ζανιά. Τώρα ό,τι σφυρίζει ότι είναι βολές. Μέσα η πρώτη, 24-25, θα μείνει χρόνος και για άλλη επίθεση. Για τους Ντάρι Ντάρι. Μία στις δύο, 24-25, Μπολάνο. Μπολάνο με τον Αναστόπουλο. Καλή άμυνα του Αναστόπουλου, φάουλ αμυντικό. Όχι. Ναι, αμυντικό. Και πολλές για τον Μπολάνο. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει και λιγοστός χρόνος και για τους τράβους. Μπολάνο στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έξω η πρώτη, παραμένει το 24-25. Μπολάνο ακόμα δεν έχει συνδεθεί με το αντίπαλο καλά. Θα ψάχνει τον πρώτο του πόντο. Τον πρώτο του πόντο μάλλον είναι προηγουμένο. Και το βρίσκει εδώ, 24-26. Στη Βαχτάκης δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν foul tragic και θα έχουν συμπληρώσει το ομαδικά. Αναστόπουλος. Πίεση από τον Ζανιά. Ανταπεξέρχεται
Αναστόπουλος περνάει μια σκαστή μπάλα από καραμπόλα, φτάνει στον Τσόλι και εκείνος την τελειώνει προσεκτικά για το 26 όλα. Πάση αφνιδιασμού για το Χανιά, θα την προλάβει με το ζόρι Μπολάνο, πέρασε, ωραία πάσα του Κανατάς χωρίς φάουλ, θα πόνισε εκεί για το rebound, 26-28, έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Γυρίζουμε σε λίγο στο Προμηθέα, στο γήπεδο της ΕΑΠ. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ, 26-28, προβάδισμα με βραχία κεφαλή. Για το Στράτζικ που τώρα το διευρύνουν με το πρώτο καλάθι, πολύ ωραία πάσα λέιζερ του Γκίνι. Ο Γαλίβας από τον Τάμπο, το ταμπλό δεν έχει κανένα πρόβλημα να πετύχει τους πρώτους πόντους της ομάδας του στο δεύτερο μέρος. Στη Βαχτάκης για τον Ξούλο. Ο Ξούλος σταματά την τρίπλα, βγάζει και πάλι για τον Στιβαχτάκη. Καλή άμυνα μέχρι εδώ για τον Στράτζικ. Πέρασε όμως ο Στιβαχτάκης, εκτέλεσε μπροστά στον Πατρινό και το έβαλε. Του φτιάξε την καμπύλη εδώ ο Πατρινός. 28-30 στο παρκέ ο Αποστολόπουλος, ο οποίος έχει 4 φάουλ για τους Νταριντάρι. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν κάνει το πέμπτο τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ζόρικα συνέχεια για την front line των Νταριντάρι, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλος ψηλός. Αναστόπουλος πέρασε όλο τον κόσμο, αλλίωση από τον Πατρινό. Σκαφλής θα πατάρει στον Κίνη, φυτάει ο Γαλίφας. Βλέπουμε ότι μένει τώρα ο Τσόλης, αναγκαστικά θα παίξει αυτός πάνω στους ψηλούς. Εδώ ωραία συνεργασία και καλάθι για το 28-32 από τον Πατρινό. Τσόλης, σουτάρι για 2 αστοχή. Rebound από τον Γαλίφα. Γαλίφας για τον Παπαγεωργίου. Περνάει το κέντρο, οργανώνονται στην άμυνα. Ιντάρι, Γαλίφας, σκοράρι για το 28-34. Είναι αυτό το αναγκαίο ρίσκο που παίρνουν τώρα. Ουσιαστικά δίνουν κάποια προκειμένου να κάνει το πέμπτο φάουλ και να πενεργοποιηθεί πλήρως ο Αποστολόπουλος. Στιβαχτάκης θέλει να απαντήσει, δεν μπορεί. Και τώρα το momentum αρχίζει και δείχνει tragic, που θέλουν να πατήσουν γκάζι και να εξαφανιστούν από τον ορίζοντα τον Ντάρι Ντάρι. Πατρινός στην κορυφή, δεν εκτέλεσε. Παπαγεωργίου πασάρι στον Γαλίφα. Γαλίφας με τον Αποστολόπουλο. Θα γίνεται αυτό πλέον όλο το βράδυ. Η άμυνα των Ντάρι Ντάρι έχει πρόβλημα. Ο Γαλίφας είναι το πρόβλημα. 28-36. Ξούλος, πάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound αμυντικό, την μπάλα στα χέρια του στη Βαχτάκη. Σούταρε για 2 ο Αποστολόπουλος, όχι. Rebound του Γαλίφα και πάσα γρήγορη για τον Γκίνη. Ο Γκίνη, 2 ρακιές, μία πάσα έτσι για τον Σκαμπλή. Σκαμπλής, το Πατρινό. Πατρινός για 3, είναι άστοχος. Rebound από τον Βαχτάκη. Ωραία, πάσα Αναστόπουλος από κοντά, 30-36. Εδώ στη Βαχτάκης είδα πολύ γρήγορα το κόμψιμο του Αναστόπουλου. Η άμυνα συνελήφθη θυμόμενη. Δεν πρόσεξαν εδώ οι Τράτζικ. Και απλή φάουλ του στη Βαχτάκη, ο οποίος μετατόπισε αντικανονικά το κορμί του για να κόψει, να φράξει τη φόρα του αντιπάλου του. Και έτσι αυτό είναι και το πρώτο μαδικό για μία από τις δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Σκιαμπλής, ελεύθερος Παπαγεωργίου για corner 3, είναι άστοχος, rebound ψηλότερα ο Σιβαστάκης. Ντάρι, δεν θέλουν να το παρατήσουν το παιχνίδι, θα προσπαθήσουν με όσους δυνάμεις έχουν. Σιβαστάκης στάρι για 3, κακό το σουτ. Πέρασε, θα πάρει φάουλ και 2 βολές για τον Γκίνη, ο οποίος είναι ένας παίχτης ιδιαίτερα φαντεζή, με πολύ καλά στοιχεία playmaker. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Yeah.
Γκίνι. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 30-36 για τους Orlando Tragic. Έξω και η δεύτερη. Rebound τελικά από τον Αθόπουλο που συμφελείται. Τέταρτο φάουλ. Ανόητο από τον Πατρινό. Χωρίς κανένα λόγο. Και γι' αυτό θα την κατασταθεί για να περάσει το μάτι από τον. Δεν υπήρχαν συνθήκες για εφηδιασμό για τους Ντάρι Ντάρι. Ουσιαστικά πήγε και πίεσε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Και απλά πόθησε τον αντίπαλό του και έκανε το τέταρτο φάουλ. Σούλος. Σιβαχτάκης απέναντι στο Σκαμπλή. Πρώτη άμυνα του Σκαμπλή. Επιμένει στο Σιβαχτάκης. Αναστόπουλος από τα 8,5 μέτρα. Rebound από τον Παπαγεωργίου. Θέλει να ανοίξει τον επιδιασμό. Πάει απέναντι στον Παπαγεωργίου. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Παπαγεωργίου. Εξαιρετική προσπάθεια. Στο σύν 8 η Orlando Tragic. Ήρθε εσύ. Σταχτάκης. Περνάει, πήρε το φάουλ. Ο Σιαμπλής έχει κάνει το φάουλ αυτό. Δεν είναι πρόβλημα. Η Orlando Tragic είναι περισσότεροι. Έχουν παίχτες αναλώσιμους. Έχουν κάλλιστα την πολυτέλεια να ξεκουράζουν βασικούς παίχτες. Την Ντάρι Ντάρι σήμερα ουσιαστικά έχουν έρθει για μια αποστολή αυτοκτονίας. Πρέπει να τα κάνουν όλα τέλεια για να πάρουν το μάτς. Αναστόπουλος για δύο αστοχή. Ο ίδιος μάχεται και παίρνει το rebound και βγάζει μια απίστευτη πάσα και σώζει και την κατοχή. Ξούλος για τρεις. Μέσα. 33-38. Εδώ. Απίστευτη φάση από τον, από τον Αναστόπουλο. Και ο Ξούλος βάζει ένα σημαντικό τρίποντο για να πέσει διαφορά στους πέντε. Σκαμπλής περνάει. Κλέβει ο Αποστολόπουλος. Καλή άμυνα εδώ από τους Ντάρι Ντάρι. Αναστόπουλος ανοίγει τον εφηδιασμό. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Θα σουτάρει και για τρεις. Δεν άλλαξε πάσα από υπερβάλλοντα ζήλο ίσως και λόγω της ψυχολογίας, της καλής ψυχολογίας που έχει πήρε αυτή την επιλογή, κινούμενος αποκλειστικά στο περίμετρο χωρίς να έχει παίξει κοντά του. Παραμένει το 33-38 κατοχή για το Tragic. Είδαμε χθες ένα αντίστοιχο παιχνίδι γέλος από Μαρίν με τα βουνά. Όλοι και τα βουνά ήταν μόλις 5 άτομα, 6 άτομα. Λίγο έλειψε να κερδίσουν. Ουσιαστικά μπήκαν στο τελευταίο λεπτό από κοινή αφετηρία για να βάλει ένα μεγάλο τρίποντο εκεί ο Στεφανίδης. Ενώ ο Γαλίπας τώρα σκοράρει κάτω το 33-40. Ο Γαλίπας ο οποίος είναι μακράν το δεύτερο πιο επιδραστικό τον Tragic. Ξούλος. Άλλο ήταν αυτό, δεν το είδε. Ο Λάγιος, ο Ξούλος κουτάει στο παρκέ όμως και έχει να κλέβει. Ξούλος. Κρατάει. Πέρασε ο Αναστόπουλος, δεν μπορεί να σκοράρει, κακό το τελειωμά του. Σε μια φαινομενικά εύκολη φάση, Μπολάνος καυτή πάσα. Γίνει, δεν εκτέλεσε γιατί ερχόταν από πίσω του με φούργες ο αντιπαλός του. Εδώ ο Γαλίπας δεν σκοράρει με την πρώτη, αλλά παίρνει με το θετικό rebound και μαζί το φάουλ του Στεφανιτάκη. Έλεγα λοιπόν ότι χθες το παιχνίδι των βουνών με τους Yellow Submarine οι δύο ομάδες μπήκαν από κοινή αφετηρία στο τελευταίο λεπτό. Ωστόσο έβαλε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο εκεί ο Στεφανίδης και έκανε το 60-57. Συνέχεια ο ίδιος παίχτης με βολές καθάρισε το παιχνίδι. Αλλά θέλω να πω ότι μερικές φορές ακόμα και ομάδες που κατεβαίνουν με 5 και 6 παίχτες δεν προεξοφλεί κάτι αυτό. Μιλάμε για παιδιά που πολλές φορές λειτουργούν σαν ομάδα, είναι έμπειρα και ξέρουν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Γαλίφας Airball, παρακαλώ. Πράγμα σπάνιο για την κλάση του. Γιατί είναι
Καλός υπερβολών, σίγουρα καλύτερος από τον Καναπά. Σε σχέση με τα... το μέτερο σέντερ της ομάδας. Σούλος, το σκέφτηκε και δεν το πήρε. Βάλω στο κέντρο του Δαχτάκη. Δαχτάκης βγάζει έξω. Σούλος από το σημείο που ευστόχησε νωρίτερα, τώρα δεν τα καταφέρει. Rebound από τον Μπολάνο. Βγάζει την μπάλα στο φτερό για τον Ζανιά. Και τώρα ο Γαλήφας θα βγάλει και πάλι στο Ζανιά. Παίρνει σκρίνα τον Καπόνι, του περνάει την μπάλα χαμηλά. Η μπάλα βρίσκει σε πόδι του Καπόνι και είναι για το Σταρι Ντάρι. Χριστοδουλόπουλος αντί του Τσόλι. Και ο Στιβαχτάκης έχει 4 φάουλ, τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ πλέον. Η εξίσωση γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Ο Χρυσοδουλόπουλος για τον Αποστολόπουλο αφήνει για τον Στιβαχτάκη. Ο Στιβαχτάκης περνάει, παίρνει φάουλ από τον Χαλίφα νομίζω. Ή από τον Μπολάνο και οι δύο έβαλαν τα χέρια τους εκεί. Νομίζω ο Γαλήφας ήταν το φαουλ. Βολές για τον Στιβαχτάκη, ο οποίος θέλει να κατεβάσει τη διαφορά. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 33-40. Στιβαχτάκης, ο οποίος θα τον θυμόμαστε σίγουρα γιατί έχει βάλει το σουτ της χρονιάς και ίσως είναι και το σουτ που στο τέλος της διαδρομής μπορεί να είναι αυτό που θα μετρήσει και θα βάλει το σουτάρι στα play-off στο μάτσο με το σιτ. Ένα απίστευτο buzzer beater, το μεγαλύτερο σουτ της φετινής περίοδου. Ως τώρα, Γαλήφας με τον Αποστολόπουλο, ο Αποστολόπουλος δεν παίζει άμυνα. Γαλήφας, ο Στιβαχτάκης εδώ φλέρταρε με το πέμπτο του φάουλ, αλλά τελικά έπαιξε καθαρή άμυνα στην μπάλα. Αναστόπουλο. Περιμένει για το pick and pop ο Αποστολόπουλος, τελικά όμως στον αντίθετα κινούμενο Στιβαχτάκη πάει μπάλα, ο οποίος παίρνει το maximum goal foul και διαφορά πέσει στους 4. 36-40 και μία βολή για τον Στιβαχτάκη. Όσο ζουν ελπίζουν οι καρυντάροι. Το μάτς κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του. Μέσα και βολή. Στο ένα τρίποδο τώρα. 2 λεπτά για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουν και ένα φάουλ να δώσουν στον Τάρι Ντάρι. Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει, γιατί περισσότερο είναι φορτωμένοι με φάουλ. Γαλήφας δεν το πολύ πίστευε και φάνηκε. Αστόχησε, Καπόνης, φοβερό καλάθι. Πάρα πολύ δύσκολο πάνω στην άμυνα του Στιβαχτάκη. 37-42. Αναστόπουλος. Αναστόπουλος για τον Αποστολόπουλο, hand-off. Αποστολόπουλος και πάλι σκαστή για το Στιβαχτάκη. Έξτρα πάσα, Ξούλος από τη γωνία. Α, εδώ ήταν ένα καλό σουτ, ένα ελεύθερο σουτ. Καπόνης θα σκοράρει. Ο Καπόνης θέλει τη διαφορά σε 7. Με δύο δικά του καλάθια, ένα προσωπικό και ένα τώρα που ουσιαστικά τελειώνει έναν καλά εκδηλωμένο εφηδιασμό και ξεμακρύνουν ξανά οι Tragic. Νωρίτερα ήταν μεγάλη ευκαιρία να κατέβει διαφορά στους 2 με αυτό το ελεύθερο σου του Ξούλου που ήταν υπό πολύ καλές συνθήκες. Αλλά δεν μπήκε. Χρυσοδουλόπουλος. Πολύ δύσκολο αυτό το επιχειρεί. Rebound από τον Μπολάνο. Θέλουν να τρέξουν. Η Tragic Foul και δεν τον Μπολάνο. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν η Ντάρι Ντάρι. Ντάρι-ντάρι που ενώ είναι μόλις 6 άτομα δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουν χρησιμοποιήσει με φιδό τα φάουλ τους, του δίνουν και καταλαβαίνει. Ζανιά. Καστάρι για 2, rebound από τον Ξούλο, όχι. Τελικά πατάει τη γραμμή, αλλά έχει κάνει φάουλ
Ο Καπόνης απόστησε με το σώμα του τον Ξούλο, οπότε εδώ είναι διπλό το κέρδος για το Στράτζικ, αφενός γιατί θα πάει στις βολές ο Ξούλος, αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό, πέμπτο. Αφετέρου, διότι θα μείνει κι άλλος χρόνος μετά για να έχουν κι άλλη επίθεση. Είναι 32,7 τώρα. Ξούλο στη γραμμή. Μέσα. 34. Βάσει της απόκλησης που θα υπάρξει μετά στα δύο χρονόμετρα, θα μείνουν περίπου 9 δευτερόλεπτα για τους Νταρι. 2 στους 2 από τον Ξούλο που ξεκίνησε με 1-5. Πλέον έχει 6-10. Καπλή. Μπάλα στα χέρια του Ζανιά. Ζανιά με τον Σπαρτάκη. Πάσα για τον Χαλίφα. Φάουλ αμυντικό από τον Ξούλο. Εδώ βρέθηκε σε πλήρη ανισορροπία και ούτως ή άλλως βρισκόταν και μέσα στο ημικύκλιο, οπότε είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ. Βολές για τον Γαλίφα. Έλα, 12 και 8 για να ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο. Γαλίφα συνεχίζει να μην τα πηγαίνει καλά από τη γραμμή σήμερα. Είναι η μοναδική αχίλιος τέρνατο, το μοναδικό ψεχάδι του. Βάζει όμως τη δεύτερη, 39-45, μία επίθεση για το φινάλι του δεκαλέπτου. Για τους Νταρι, τρίκ για να μην κυλήσει ο χρόνος, αλλά να κυλήσει μπάλα από τον Στιβαρτάκη. Τώρα την πιάνει, έχει χρόνο, πάει απέναντι στο Σκιαμπλή, η πάσα δύσκολη, την πιάνει Αναστόπουλος, 5 δευτερόλεπτα. Θα πάρει screen, διπλό από τον Αποστολόπουλο, ο Χριστοδουλόπουλος στη λήξη του χρόνου μέσα. Για τους Νταρι, ακριβώς με τη λήξη του χρόνου, σε μια επίθεση που φάνηκε προβληματική, εκεί που η μπάλα έφτασε στα χέρια του Αναστόπουλου και υπήρχε double kill πάνω του, βρήκε την έξτρα πάσα και ο Χριστοδουλόπουλος εκτελεί αστραπιαία. Τέλος τρίτης περίοδου, σκορ 42-45, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 10 λεπτά απέμειναν για να μάθουμε τον τελικό νικητή εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με τους Νταρι να μένουν στο πνεύμα της αναμέτρησης. Να κάνω και μια ιδιότητα, είναι 41-45 το σκορ. Το buzzer beater νωρίτερα από τον Χριστοδουλόπουλο μέτρησε για 2. Στη Βαχτάκης για 3. 44-45 στο πόντο. Άλλο μάτς πλέον. Είναι εδώ η Νταρι. Κολάνο για τον Κανατά. Κοστάρι τον Αναστόπουλο. Κακή πάσα του Κανατά. Κλέβει ο Ξούλος και θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πάτησε κερά. Καλάθι και φάουλ. 46-45. Πατούν γκάζι και περνούν μπροστά. Η Νταρι. Ποιος είπε ότι τελείωσε το μάτς. Για τεχνική ποινή σε ποιον. Στον Κίνη. Άρα έχουμε 2 βολές τώρα για τους Νταρι. Άρα ο Ξούλος θα εκτελέσει πρώτα την βολή της τεχνικής ποινής εδώ και θα τη βάλει. Τώρα έχει πολύ καλή ψυχολογία ο Ξούλος που συνολικά έχει ανεβάσει και αυτός πάρα πολύ την απόδοσή του. 47-45. Αν χάσουμε και αύριο τελείωσε. Θα το πάρουμε την κόδουσα. Επιγόντα. Έξω η βολή. Αλλά παίρνει το επιθετικό rebound το ίδιος. Στη Βαχτάκη, Χριστοδουλόπουλος και αυτός με ψυχολογία. Άστοχος. Rebound από τον Πολάνο. Και φάουλ από τον Ξούλο. 6-0 το σερί σε 38 δευτερόλεπτα. Για τους Γέλος Αμαρίν. 9-0 σε 39 δευτερόλεπτα. Γιατί είχαν βάλει και τον Μπάζερ Πίτερ στο έξι περίοδο. Για πλείς. Για τον Γκίνι. Ελεύθερος Γκίνι για το προσπέρασμα. Ναι, μεγάλο σούτ από τον Γκίνι.
Τώρα είναι η ώρα που θα μιλήσουν οι μεγάλοι παίχτες και ο Γκίνι είναι ένας από αυτούς. 47-48. Σιβαχτάκης. Όχι, δεν ξέρω. Αφήνει στον Τζούλο. Τζούλος περνάει πάρα πολύ ωραία η κίνησή του. Τρομερό καλάθι για το 49-48. Επιτέθηκε στα πόδια στον Γαλίφα. Τελείωσε τη φάση με το ταμπλό και δίνει το πάλι προβάδισμα στους Βλάρους. 49-48. 8-48 για το φινάλε. Γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή με τον Σκιαμπλή να κατεβάσει. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει άγρια ομορφιά. Σκιαμπλής. Ωραία πάσα στον Κανατά, αλλά κλέβει την μπάλα μαεστρικά ο Σιβαχτάκης και την κρατάει εντός παιδιάς ο Αποστολόπουλος. Και η μπάλα τώρα είναι για τους Νταριτάρι με τον Χριστοδουλόπουλο. Πασάρι στον Αποστολόπουλο. Ξούλος. Ο καλύτερος παίκτης του αγώνα για τους Νταριτάρι. Από κοντά και ο Σιβαχτάκης. Χριστοδουλόπουλος στη γωνία. Βήματα. Πάμε παιδιά! Δεν ξέρω κι αν πάτησε τη γραμμή έτσι όπως έκανε αυτό το σπαγκάτο εκεί ο Χριστοδουλόπουλος, το λεγόμενο negative step. Κανατάς. Από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει η φάση. Φάουλ από τον Αναστόπουλο. Δύο βολές για τον Κανατά. Κανατάς. Έχει πάθει λεσόρ στο παιχνίδι με τη Μακάβη. Παραμένει το 49-48. Δεν παίρνουν τίποτα από αυτή τη φάση. Τι τράτζικο. Σιβαχτάκης. Καλή άμυνα από τον Σκιαμπλή, κρατάει ο Σιβαχτάκης. Δεν θα επιλέξει τον Αποστολόπουλο που έχει προημείο, θα έχει δύσκολο έργο. Αναστόπουλος από το σπίτι του, όχι. Ριμπάουντ του Σκιαμπλή. Και τώρα θέλει να ανοίξει το ανοιχτό γήπεδο, τον ευνηδιασμό. Κλέβει μαεστρικά την μπάλα ο Αναστόπουλος. Ξούλος τον ευνηδιασμό, δεν μπορεί. Αναστόπουλος είναι εκεί. 51-48. Μπροστά η Νταριντάρι. Πάμε ρε, πάμε, ήρωμα. Σκιαμπλής με την μπάλα. Πάνω, πάνω, πάνω. Πάρα λίγο να κλέψει ο Σιβαχτάκης. Κανατάς έξτρα πάσα. Ελεύθερος γίνει. Πέρασε, στάθηκε, δεν μπόρεσε με την πρώτη. Ο ίδιος επιθετικό rebound, ούτε τώρα. Κι άλλο επιθετικό rebound από τον Μπολάνο. Μεγάλο μάτς. Μπολάνο. Θα πασάρει στον Κανατά με τον Αποστολόπουλο. Δεν μπορεί να σκοράρει. Προσπαθεί ο Κανατάς και πάλι γίνει και πάλι ελεύθερος, ούτε αυτό. Ξανά ο Κανατάς, αλλά κλέβει ο Χριστοδουλόπουλος. Πάμε για Grand Guignol σωστά. Στην Βαχτάκης για το συνέξι. Όχι. Rebound όμως. Φάουλ από τον Κανατά. Πολύ δυνατό. Βεβαίως δεν είχε πρόθεση εδώ να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Ήτανε με πλάτη, δεν έβλεπε. Απλά πήγε άγαρμα στη φάση. Δεν θα μπορούσε δηλαδή αυτό το φάουλ να αναβαθμιστεί σε αντιαθλητικό. Θα αποχωρήσει για λίγο ο Αναστόπουλος που έχει χτυπήσει το μάτι. Έχασε για λίγο το φως του. 6:30 για τη λήξη. Σιβαχτάκης για τον Αποστολόπουλο. Και πάλι Σιβαχτάκης, το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Άλλαξε αστραπιαία με τον Τσόλι. Αποστολόπουλος για πρώτη φορά σήμερα στο Τάρι για τρεις. Δεν τα καταφέρνει. Χαμένη ευκαιρία τώρα για τους Τάρι. Σκιαμπλής. Απέναντι στο Τσόλι, δεν μπορεί ο Σκιαμπλής. Η μπάλα είναι για τους Τάρι. Έξι και οχτώ για τη λήξη του αγώνα, η μπάλα στα χέρια του Σιβαχτάκη.
Περνάει στην Παχτάκη, πάλι είναι αυτό βέβαια. Και πολλές. Πολλές για τον Στιβαχτάκη, 5 και 57 για τη λήξη. Αρχίζουν και ζώνουν τα φίδια του Σορλότου Τράτζι, που κινδυνεύουν να πάθουν το ίδιο που έπαθαν πριν από 5 μέρες. Σαμμαρίν. Και τώρα αν γίνει η έκπληξη, αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Θα είναι πρώτη τεκμπάντι. Δεύτερη η Σαν Μαρίν και τρίτη Τράτζικ, αν χάσουν σήμερα οι Τράτζικ. Έξω πρώτη από τον Τσιβαστάκη. Παραμένει το 51-48. Συναρπαστική μάστερ φέτος. Η κανονική διάρκεια είναι το κάτι άλλο. Έχει αλλάξει η πρωτιά της κανονικής περιόδου περισσότερες φορές και από ό,τι άλλαξε η πρωτιά της Super League. Βολάνο. Κανατάς. Πολύ καλή άμυνα του Ξούλου, αλλά η μπάλα φτάνει στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου. Πασάρι στον Καπόνη. Καπόνης. Μέτρια πάσα την πιάνει ο Παπαγεωργίου. Τζανιάς. Θα εκτελέσει στη λήξη του χρόνου εδώ. Το φάουλ είναι ένα μεγάλο κέρδος, γιατί έγινε με τη λήξη της επίθεσης. Το φάουλ στηρίχθηκε στο Χρυστοδουλόπουλο. Βολές για τον Ζανιά, που σπανίωσαν στοχή από τη γραμμή. Έξω πρώτο. Παραμένει το 51-48. 5 και 34 ακόμα. Ζανιάς δεύτερη. 0-2. Rebound από τον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλος. Αν χάσουν σήμερα οι Τράτζικ θα έχουν χάσει από τις βολές. Έχουν χάσει πάρα πολλές βολές. Και ο Κανατάς και ο Γαλίφας και τώρα Ζανιάς. Ξούλος. Δύσκολο σουτ. Αστοχή. Πέφτει στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω σωστά. Ζανιάς γρήγορα. Κινδύνευσε να κάνει βήματα, αστόχησε. Μαζεύει το rebound ο Ξούλος. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πλέον εδώ που έφτασε το match, πάμε για ένα φινάλε χιτσκοκικό, θρυλερικό, γκρανγκινιολικό. Ξούλος παίρνει screen από τον Αποστολόπουλο. Του δίνει την μπάλα, ωραία η πάσα του Αποστολόπουλο. Ξούλος, η πάσα φοβερή για τον Αναστόπουλο. Καλάθι και φάουλ! Με τη λήξη του χρόνου, 53-48. Δεν ικούστη η κόρνα πριν τελειώσει τη φάση. Ο Αναστόπουλος, buzzer beater ήταν εδώ από την οξυδέρκεια του Ξούλου, ο οποίος ενώ είχε νομίζω προαποφασίσει να εκτελέσει, είδε δεύτερο παίχτη να σπέβει πάνω του και μοίρασε μια φοβερή assist για τον για τον Αναστόπουλο. Έξω η συμπληρωματική βολή. Καβλής. Πασάρι στο Πολάνο. Και 33 ακόμα. Περνάει στο Γαλίπα. Με τον Αποστολόπουλο που είναι φορτωμένος με 4 φάουλ. Έχει παίξει όλο το δεύτερο ημίχρονο και δεν τον έχουν σημαδέψει. Άστοχος. Έρμπολ από τη Ζανιά. 93-48, 4 και 23 για την λήξη. Τσιβαστάκης. Εδώ, αν σκοράρουν να κοπτούν μαξιλαράκι ασφαλείας, ντάρι. Πέρασε ο Τσιβαστάκης. Έβγαλε για τον Αναστόπουλο με καλή ψυχολογία. Παίρνει ένα στεμπάκ. Αστοχή. Ριμπάουν τον Πολάνο. Χρειάζονται σκόρα απεγνωσμένα τώρα οι Τράτζικ. Πέρασε ο Πολάνο. Είδε το Γαλίφα. Καλά και φάουλ. 53-50 με τον Γκίνι να βάζει ένα πολύ σημαντικό καλάθι. Τρεις που δεν έβαλαν μπροστά και πιθανόν τρεις που δέχονται πίσω. Και αντί να πάει διαφορά στους 8, μπορεί να πάει στους 2. Σε ένα μάτς που όλα μετρούν διαφορετικά. Εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν είναι ιδέα.
κάνει. Χριστοδουλόπουλος αποχωρεί και πρέπει να είναι πέμπτο. 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 Θα μάθουμε. Πέντε βγήκε 24. Επιθετικό rebound του Σκαμπλή. Πλέον 5 παίχτες για ειδική αποστολή. Γαλήφας για το Σκαμπλή και άλλο φάουλ και άλλες βολές. Και τώρα έχοντας και άλλους παίχτες πορτωμένους με 4 φάουλ, υπάρχει ο κίνδυνος να ξεμείνουν από παίχτες οι... Θα πούμε εμείς να παίξουμε μετά. Ντάρι. Έχω να το δω αυτό σε παιχνίδι μπασκετάκι από πέρυσι σε αγώνα Bekrim Team εναντίον Think Digital που είχαν μείνει με 4 παίκτες Think Digital στα προημιτελικά με αποβολή του Καπερώνη τότε. Φέτος δεν νομίζω ότι έχει συμβεί σε αγώνα να μείνει ομάδα με λιγότερους από 5 παίκτες. Άστοχος και απλή, αμυντικό rebound από τον Αναστόπουλο, Ξούλος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για φάουλ τώρα σε καμία από τις δύο ομάδες. Έχουν συμπληρωθεί πραγματικά εκατέρωθεν. Αναστόπουλος. 10 δευτερόλεπτα. Πέρασε ο Αναστόπουλος. Ωραία, πάσα στον Τσόλι. Από κοντά εκείνος άστοχος και άτυχος. Rebound για τους Tragic. Δανιάς. Περνάει στο Γαλήφα. Με ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Εύκολη δουλειά. 53 όλα. Η αντίδραση του Ντάρι. Τον Τράτζικ, συγγνώμη. 53 όλα. Συνταχτάκης. Με το Γαλήφα δεν μπορεί να τελειώσει το πάση. Γυρίζει και πάλι το momentum. Τζανιάς, πασάρι στο κίνη. Αυτός κάνει ένα βηματάκι προς τα έξω. Νομίζω το σκέφτηκε, δεν το πήρε Γαλήφας. Κινήθηκε η άμυνα. 53-55. Αρχίζουν και ξεμένουν από βενζίνη. Ντάρι που χρειάζονται οπωσδήποτε σκόρ εδώ. Αναστόπουλος. Σιβαχτάκης, 5 δευτερόλεπτα. Αποστολόπουλος κοντά στο καλάθι, κλείστηκε. Τάπα μεγαλοπρεπέστατη από τον Γαλήφα. Και φλυδιασμός τώρα, 3 εναντίον 2. Τζανιάς, είναι για φοβερή άμυνα. Σιβαχτάκης δεν τα κατάφερε, 53-57, συν 4 για τους Tragic, οι οποίοι γίνονται φαβοροί για την νίκη. Γυρίζουμε σε λίγο μετά το time out. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, η μπάλα στα χέρια του Ξούλου. 53-57 τώρα, ή τώρα ή ποτέ θα λέγαμε. Για τους Νταρι, Ξούλος δεν πήρε κάτι. Νομίζω ότι περισσότερο εκβίασε φάουλ παρά του έγινε τέτοιο. Και πλέον η Tragic είναι φαβορή. Για μπλής. Δανιάς για το Γαλήφα. 2 λεπτά μπάσκετ με στόχευση παίξαν η Tragic. Και ένα αγκαλιά με την Νίκη Μπολάνο για το Γαλήφα. Πανεύκολα. Σαν σε προπόνηση, 53-59. Δεν ξέρω, λες και βάλαν κάποιο challenge ήταν και δεν το κάνουν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Το έκαναν όταν βρέθηκαν στα σκηνιά. Και ένα αγκαλιά με την Νίκη. Αναστόπουλος δεν μπορεί να απαντήσει. Πλέον η ψυχολογία έχει αντιστραφεί πλήρως. Και η Tragic, αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, θα πάρουν την νίκη που θα τους κρατήσει στην κορυφή. Μπολάνο. Έφτιαξε το ρήγμα, Σκαμπλής περιμένει οπλισμένος, δεν του τελειώνει. Ζανιάς, νομίζω το τελείωσε αυτός με το rebound. Μπολάνο. Πέρασε, εκτέλεσε άσχημο το τελειωμά του, rebound από το Σιβαχτάκη. Περιμένει ο Ξούλος, πέρασε ο Σιβαχτάκη, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Αναστόπουλος ούτε αυτό. Γαλήφα στο rebound. Δεν μπορεί κανείς να κακολογήσει το σταρνιά. Ωραία, κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Από την Τζάρι Τζανιά, έγινε ψυχή, το σκοράρει, ωραίος. Μπολάνο.
Η πάσα έξω Ζανιάς. Αστοχή, rebound, αμυντικό, Ξούλος. Δεν θα κάνει επίθεση. Όχι, τελικά θα πάρει ένα σούτ, αλλά ήταν ουσιαστικά σαν πάσα. Τέλος αγώνα, 53-59 στο κήπεδο Θεσέας. Νίκη για τους Orlando Tragic, διαπυρός και Σιδήρου, έστω και δύσκολα θα φτάσουν στο Ροσφύλλο και θα παραμείνουν στην κορυφή. Καλό βράδυ, μείνετε μαζί μας για το δεύτερο παιχνίδι των B2.